Βρισκόμαστε στο σανατόριο Άγιος Τρίφων και είναι και γνωστό σανατόριο της Ιθώμης. Είναι λίγο έξω από τη Βιτίνα και είναι γνωστό με την ονομασία σανατόριο Ιθώμης. Φιλοξένησε κυρίως μεγάλο ρυθμό μεσηνίων ασθενών που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο της φυματίωσης και πρόσφερε αρκετά μεγάλες ανεκτήμητες, τέλος πάντων, κοινωνικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας. Αυτό χτίστηκε γύρω στο 1927-28 από τον πνευμονολόγο Μπόμπολα και λειτουργήσε με λίγους ασθενείς και προσωπικό, αλλά επειδή δεν πήγαν καλά οικονομικά, τέλος πάντων, πουλήθηκε και συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το Μάιο του 1941. Όπως είπαμε, ήταν γνωστό με την ονομασία Άγιος Τρίφων και βρίσκεται λίγο πιο έξω από τη Βιτίνα. Έχει φοβερά φυσικό περιβάλλον τριγύρω, γεμάτο έλατα. Αυτό φαίνεται σαν να μην έχει φτιαχτεί ποτέ, σαν να μην έχει τελειώσει. Ατελείωτο εκεί πάνω πάντως. Και δυστυχώς η ιστορία του λέει το εξής, ότι ακολούθησε και τον δρόμο όπως και άλλα σανατόρια. Την τύχη τους δηλαδή, που δεν απέδωσε κανένα, δεν έμεινε κανένα. Ο ρόλος τους περιορίστηκε μετά την ανακάλυψη των απαιτούμενων φαρμάκων και παρουσιάζει φυσικά μια πολύ θλιβερή όψη εγκατάλειψης. Δυστυχώς. Όπως όλα τα σανατόρια, σε απίστευτο περιβάλλον όπως είπαμε. Νομίζω είναι από τα... φαίνεται πολύ παλαιότερο από τα υπόλοιπα που έχω δει. Συνήθως είναι πετρόχτιστα εδώ πέρα αυτά και φαίνεται κανονικά η πέτρα. Εδώ πέρα βλέπω κάποια σημεία στο εσωτερικό, ίσως παρακάτω. Έχουν γίνει κάποιες αναστηλώσεις, ίσως να γίνει κάτι άλλο και το παράτησαν. Πάντως, δυστυχώς, εικόνα εγκατάλειψης όλων αυτών των κτηρίων και νομίζω έντονη και νομίζω ίσως και περισσότερο από άλλα μέρη. Ενώ το σανατόριο Μάνα που βρίσκεται λίγο πιο πάνω έχει πουληθεί σε κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις και το έχουν ανακαινήσει, το έχουν φτιάξει. Το οποίο επισκεφτήκαμε, αλλά είναι πλέον, ετοιμάζεται να γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Θα μπορούσε και αυτό ενδεχομένως. Θα μπορούσε ίσως και αυτό, αλλά και γι' αυτό είναι σε χειρότερη κατάσταση. Πολύ χειρότερη κατάσταση και ίσως τη χειρότερη από όλα τα σανατόρια που έχω δει σε οποιαδήποτε μέρος. Από Αττική μέχρι και. Εντάξει, και στη Ρόδο που θα σκεφτεί το άλλο. Είναι χειρότερη. Αυτό είναι νομίζω η χειρότερη κατάστασή του. Να. Από τη Ρόδο. Τη Αγία Ελεούσα λέμε τώρα. Πάντως είναι φοβερό να, έτσι, να σκέφτεσαι λίγο την ιστορία αυτού του. Αυτό είναι το. Γι' αυτό, και ερχόμαστε σε τέτοια μέρη. Συνήθως σε τέτοια μέρη δεν. Και δείχνουμε κυρίως το εξωτερικό, γιατί το εσωτερικό είναι τα ίδια κλασικά πράγματα. Τείχη, σπασμένη. Οπότε απ' έξω φαίνεται λίγο πιο φαντασμαγορικό, αν και είναι ερείπιο, όπως και τα περισσότερα από αυτά. Αλλά ο περιβάλλον χώρος είναι εκπληκτικός, δηλαδή. Ναι. Αυτό το έλατο που βρίσκεις εδώ πέρα είναι απίστευτο. Ναι. Ολοκλήρες πλαγιές. Γι' αυτό και η Αρκαδία είχε τουλάχιστον 4-5, αν δεν κάνω λάθος, σανατόρια φυματικών. Το Μάνα, στο Μάνα πήγαμε, αλλά έχει γίνει και ξενοδοχείο, όπως είπαμε. Εδώ πέρα είμαστε τώρα στις Βιτίνας, το σανατόριο Ιθώμης. Και θα προσπαθήσουμε να πάμε να δούμε και τη Σαλονίστενα στο επόμενο βίντεο. Συνεχίζουμε.